Την ώρα που οι περιοχές του Ηρακλείου που βρέθηκαν στο μάτι της Θεομηνίας μετρούν τις πληγές τους, αρμόδιοι κάτοικοι και φορείς αναζητούν τα γιατί με τις υποδομές να μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Η γνώμη μου είναι πως οι υποδομές της πόλεως είναι ξεπερασμένες. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Γιατί φαίνεται ότι οι πλημμύρες πεντηκονταετίας, όπως σε χαρακτηρίστηκαν τότε και μοιάζει και η σημερινή να είναι, δεν είναι πια πεντηκονταετίας. Όπως τονίζουν, η σφοδρότητα των φαινομένων ήταν τέτοια που ξεπέρασε τη φέρουσα ικανότητα των υποδομών, φαίνοντας στο φως όλα τα προβλήματα της πόλης. Ήταν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, μια φοβερή βροχόπτωση σε ένα μέρος που υπερχείλησε το ρέμα που κατεβαίνει από την ΒΙΠΕ. Εάν δεν πιαστούν τα νερά της βιομηχανικής, που είναι από τη βόρεια και κεντρική μεριά της βιομηχανικής, όλος ο όγκος των νερών κατεβαίνει από εδώ. Και από τον Άγιο Γιώργη την Πάνω Αλικαναζό. Λοιπόν, εάν δεν πιαστούν αυτά, θα έχουμε συνέχεια το πρόβλημα αυτό. Όταν φτιάχτηκε η βιομηχανική, οι αρμόδιοι τότες δεν κοιτάξανε τι θα κάνουν αυτά τα νερά. Και τα στείλανε όλα σε εμάς, κάθε χρόνο και ανεβαίνει η στάθμη εδώ. Εμάς μέχρι που μας πνίξανε πια. Καθαρισμός είχε γίνει στο ρέμα. Το ρέμα αυτό είναι συνέχεια καθαρό, αλλά είναι μικρό ρέμα. Δεν μπορεί να αντέξει ούτε να σηκώσει το βάρος τέτοιας ποσότητας ομβρίων. Είπατε για τις υποδομές μας ότι είναι ξεπερασμένες πια. Ενδεχόμενα υπάρχουν και κακοτεχνίες που πρέπει να διορθωθούν, κύριε Δήμαρχε. Αν εννοείτε τα φρεάτια, θα σας απαντήσω κατηγορηματικά όχι. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο όγκος αυτού του νερού, τον οποίο είδαμε χιλιάδες άνθρωποι, μπορούσε ποτέ να απορροφηθεί από τα φρεάτια και τα διπλάσια σε αριθμό να ήταν. Η αγωγή ομβρίων δεν ξέρω πόσο είναι ικανή να αντεπεξέλθουν, αυτό εννοώ υποδομές, πόσο είναι ικανή να αντεπεξέλθουν σε φορτία τέτοια. Τα φαινόμενα αυτά χρειάζονται και άλλες λύσεις και αυτό εννοώ ότι πρέπει να ξαναδούμε τις υποδομές για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μην ξαναζήσουμε παρόμοιες καταστάσεις. Η Θεομηνία άφησε πίσω τις καταστροφές, τις περιουσίες δεκάδων ανθρώπων, το μέγεθος των οποίων καταγράφεται από τους αρμοδίους, έτσι ώστε οι πληγέντες να μπορέσουν να αποζημιωθούν το συντομότερο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα κάνουμε και ό,τι μπορούμε για να βρούμε τρόπους να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που υπέστησαν στις οικοσκευές τους.